Καλή σας μέρα. Όχι, δεν καλημέρα έχουμε σε όλους. Καλημέρα σας. Για δώστε μας την εικόνα, τι κάνετε σήμερα. Χθες είχαμε 24 ώρες, σήμερα. Ναι, προσέξτε τώρα. Χθες είχαμε 24 ώρες, ούτως ή άλλως χθες τα απορριμματοφόρα δεν δουλεύουν την Πέμπτη. Να. Σήμερα η ΠΟΕΟΤΑ έχει προκυρήσει συνέχιση των κινητοποιήσεων. Οπότε συνεχίζουμε με καταλήψεις και από Δευτέρα με καταλήψεις και στάσεις εργασίας μέχρι την άλλη Πέμπτη που θα είναι πάλι 24 ώρες παραλλαγική απεργία, αν δεν αλλάξει κάτι. Γίνεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων όπως βλέπετε. Σήμερα λοιπόν, επειδή άκουσα και είπατε για την Ιράπτρα, εγώ σήμερα είμαι στη Σιτία. Σήμερα έχουμε κατάληψη του χώρου του μηχανοστασίου στη Σιτία. Δεν έχει βγει κανένα απορριμματοφόρο μέχρι στιγμής. Βγάλαμε ένα ασφαλείας όπως προβλέπει ο νόμος για να μαζέψει το νοσοκομείο και σε ορισμένους χώρους. Δηλαδή μόνο για απορριμματοφόρα ασφαλείας, κύριε Βραγκούλη, βγαίνουν σε όλη η Ιεράπετρα Σιτία. Όχι, στην Ιεράπετρα, δουλεύουν κανονικά από ό,τι ξέρω, γιατί δεν ήμουν εκεί το πρωί. Η κατάληψη του χώρου την κάνει το σωματείο. Οι συνάδελφοι δεν έχουν καμία ευθύνη, την κατάσταση του χώρου την κάνει το σωματείο και... Οπότε είστε σήμερα Σιτία. Αναλαμβάνετε την ευθύνη. Δεν τους αφήνουμε να δουλέψουν. Δεν είναι ότι δεν θέλουν να δουλέψουν, δεν τους αφήνουμε να δουλέψουν. Μάλιστα, οπότε κατάληψη στη Σιτία δουλεύουν στην Ιεράπετρα, λέτε. Στην Ιεράπετρα, τη Δευτέρα, η ΠΟΕΟΤΑ έχει προσχελήσει καταρχήν από τις εργασίες μας και το Σαββατοκύριακο. Τώρα, τη Δευτέρα συνεχίζουμε πάλι με καταλήψεις και όπως αντιλαμβάνεστε θα έχουμε κατάληψη τη Δευτέρα στην Ιεράπετρα. Μάλιστα. Αν δεν αλλάξει μέχρι τότε κάτι. Ναι. Να πούμε λίγο, κύριε Φραγκούλη, τα αιτήματα ξανά, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση και πέφτει και πολλή σπέκουλα και πολλοί ασχολούνται τώρα τα μέσα της Αθήνας, έχουν βρει αυτό το θέμα ως πρώτο παντού κυριαρχεί με τα απορρίμματα. Στην Αθήνα φαντάζομαι όμως είναι αποπνικτική. Ωραία. Τι ακριβώς διεκδικείτε? Μονιμοποίηση των ανθρώπων που είναι, ας πούμε... Καταρχήν αυτό που ζητάμε είναι να πάρει κυβέρνηση μια ξεκάθαρη θέση. Ο υπουργός τέλος πάντων. Ξεκινάμε με ανανεώσεις των συμβάσεων μέχρι τέλος του 2017. Κάποια στιγμή μένουν απλήρωτοι συνάδελφοι γιατί είναι αντισυνταγματικός ο νόμος. Πετύχαμε την πληρωμή τους με δικαστικές αποφάσεις. Τώρα βγαίνει και αλλάζει, γιατί ότι δεν γίνεται να είναι αντισυνταγματικό το νόμος και δεν θα καλύψει τις θέσεις με διμηνύτες και με 2.500 από ό,τι λέει... Προσλήψεις. Συμβασιούχους, μόνιμους μάλλον, μόνιμους, λέει, 2.500. Να καλύψει τις ανάγκες των Δήμων. Πρέπει να βγουν να πάρουν μια υπεύθυνη απόφαση. Να. Αυτό θέλετε, λοιπόν. Έχουν αυτό. Κρατήσει όμοιρους τους συναδέλφους. Ούτε μπορούν, ούτε πληρωνόταν μάλλον, ούτε ξέρουν μέχρι πότε είναι η σύμβασή τους, ούτε πότε θα φύγουν, ούτε αν πληρωθούν, ούτε αν τους γυρίζουν τα αυτά πίσω, όπως λένε. Μισό λεπτό τώρα. Δεν είπαν όμως ότι θα το πάρουν πίσω και θα μείνουν κανονικά μέχρι το 2017, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει. Αυτό το είπε επειδή έχουμε καταλάβει, το κατάλαβα και εγώ χθες, αλλά τελικά κάθε μέρα βλέπω αλλάζουν. Και κάποια άλλη απόφαση. Ναι. Δεν πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους. Ναι, να πάρουν μια ξεκάθαρη λοιπόν απόφαση, θέλετε. Τώρα, αν είναι ξεκάθαρη τώρα, αυτή... Τώρα ήταν αντίθετη τότε και τώρα είναι μαζί μας. Δηλαδή, αυτοί πότε θα πάρουν μια ξεκάθαρη απόφαση. Είναι απαραίτητη, είναι καλύπτουν πάγιες θέσεις, είναι απαραίτητη η καθαριότητα. Ο μόνος σκοπός του, έτσι που το αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι ότι σκοπεύουν στην ειδικοποίηση της καθαριότητας. Ναι. Μισό τώρα. Αν εσείς, ποια είναι η στάση, η θέση σας, να προσληφθούν αυτοί οι άνθρωποι, οι οχταμηνοί συμβασιούχοι τέλος πάντων, να προσληφθούν και να γίνουν μόνιμοι δημοτικοί πάλι, αυτό θέλετε εσείς, να το κάνουμε πιο ξεκάθαρο, τι θέλετε? Ναι. Λοιπόν, εμείς απαιτούμε όπως να συνεχιστεί η σύμβασή τους όπως έχουν προαναγγείλει μέχρι τέλος του 2017, όπως έχουν πει. Κλείνει 24 μήνο βέβαια, αν αποκτήσουν δικαιώματα για να γίνουν αορίστες σύμβασεις, μακάρι να γίνουν. Ούτως ή άλλως καλύπτουν πάγιες και αναγκαίες θέσεις στην υπηρεσία καθαριότητας. Αυτό δεν το αρνούνται ούτε οι δημάρχοι.
Όχι, και βλέπω ότι απειλούν και με κλείσιμο των Δήμων οι Δημάρχοι. Το οποίο, Ναι, βέβαια, ξέρετε έτσι. Τι γίνεται. Δεν είστε μόνο όμοιροι της κυβέρνησης, είστε όμοιροι και πώς το λένε, εκμεταλλεύονται τον αγώνα σας πολύ. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Έτσι. Έτσι. Δηλαδή, έτσι δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα μυαλό δεν βάζουμε. Δυστυχώς. Όχι, βέβαια. Αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Συνεχίζονται. Εδώ ο κόσμος καίγεται, πώς το λέμε, ναι. Ναι. Οπότε, εσείς λοιπόν λέτε ότι αυτοί οι άνθρωποι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, όπως λέει η νομοθεσία, οπότε μπορούν να προσληφθούν. Δεν ξέρω τώρα αυτό το μνημόνιο το επιτρέπει, αυτό να έχουμε καινούργιες προσλήψεις, γιατί πάει με κάποιο τρόπο 2-1, 3-1, κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Το μνημόνιο δεν ξέρω αν προβλέπει. Ναι. Πώς λοιπόν ανακοινώνει ότι θα διώξει 10.000 υπαλλήλους για πρώτη φορά μια κυβέρνηση αριστερά, σαν αυτή η κυβέρνηση λέγεται αριστερά, και θα πάρει 2.500 μόνιμους. Ναι, αυτό λέω. Άρα λέτε λοιπόν ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τη θέση της. Αν την ξεκαθαρίσει. Να ξεκαθαρίσει. Ναι. Κρατάει αυτούς τους ανθρώπους ομοίρους, ούτε μπορούν να φύγουν, ούτε πληρώνονται. Έχει ακόμη ανθρώπους που δεν πληρώνονται για τη δουλειά που κάνουν. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος αντέχει 6 μήνες να είναι απλήρωτος. Δεν το συζητώ. Και σε τέτοια δουλειά στην καθαριότητα. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα τώρα περίεργο εδώ, που ξαναλέω το εκμεταλλεύονται διάφοροι, από την αντιπολίτευση μέχρι τους δημάρχους, μέχρι την κυβέρνηση. Αυτά υπάρχουν. Δυστυχώς στην Ελλάδα συμβαίνουν τα ίδια πράγματα. Εντάξει, εγώ ένα πράγμα μόνο θα πω. Θα ζητήσω από τους δημάρχους, όχι μόνο να στηρίζουν με λόγια τους αγώνες μας, αλλά και μαζί μας. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Αυτό θα πω. Αυτό θα να κλείσουν τους Δήμους, ας πούμε, αυτό που. Όχι να κλείσουν τους Δήμους, να συμπαραστέκουν. Εγώ δεν ζητάω να κλείσουν τους Δήμους, να συμπαραστέκουν στον αγώνα μας. Εντάξει, δηλαδή κλείνω με την καθαριότητα, έκλεισε η καθαριότητα. Δεν θα έχουμε πιέσεις. Δεν θα δεχόμαστε πιέσεις γιατί κλείνεται και γιατί δεν κλείνεται. Είναι μια περίεργη όμως εποχή. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι η Αθήνα. Θα έχουμε θέματα, ας πούμε, έτσι. Και, ναι, αλλά δεν έχουμε και εμείς άλλο τρόπο να δείξουμε την αγανάκτησή μας τελικά. Να. Μάλιστα. Πώς θα να αγωνιστούμε, δηλαδή. Ναι, είναι. Αυτή τη δουλειά κάνουμε. Δεν δουλεύουμε γιατί δεν πληρωνόμαστε. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Να. Πώς θα γίνει. Ναι. Μάλιστα. Είναι αρκετοί κλάδοι που είναι στην κατάσταση. Έτσι, και ο ιδιωτικός τομέας έχει αρκετά προβλήματα. Δηλαδή, όλοι έχουμε προβλήματα. Εμείς δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο, αλλά απέχουμε τις εργασίες μας για ένα συγκεκριμένο σκοπό που πιστεύω ότι είναι δίκαιος. Έχουμε 1.000 δίκαια, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Έτσι, το αποτέλεσμα είναι να μαζεύουμε τα σκουπίδια ζωή. Να. Αυτό. Και εν μέσω καύσωνα είναι ό,τι χειρότερο τώρα. Γι' αυτό λοιπόν. Δεν θα ρίχνουν το παλάτι και εμάς. Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει κάποια ξεκάθαρη θέση για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Θα την αποδεχθείτε όποια και αν είναι αυτή η απόφαση ξεκάθαρη. Εξαρτάται. Δηλαδή, δεν σας προσλαμβάνω, δεν μπορώ. Αν αύριο βγάλει μια απόφαση, τους πετάει όλους έξω, δεν πιστεύω να αποδεχτούμε η Ομοσπονδία μια τέτοια απόφαση. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε κλείνοντας, θα τα ξαναπούμε. Δουλεύουν εδώ στην Ιερά Πέτρα λοιπόν οι εργαζόμενοι. Στην Ιερά Πέτρα δουλεύουν. Στην σιτία κατάληψη και από Δευτέρα πάλι καταλήψεις. Κατά καταλήψη στην Ιερά Πέτρα και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Ανάλογα και με τη γραμμή που θα δώσει. Και ευχόμαστε να βρεθεί μια λύση που να είναι καλή για όλους. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Φραγκούλη, να έχετε μια καλή μέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα εδώ στην Ιερά Πέτρα. Στην Ιερά Πέτρα δουλεύουν σήμερα οι εργαζόμενοι. Σιτία είναι κατάληψη. Δευτέρα εδώ κατάληψη και κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις.